πάμε στο τέταρτο βραβείο. Είναι ένα βραβείο που απονέμεται για πρώτη φορά. Και πρέπει να πούμε ότι ήρθε, έτσι προσετέθη μετά από πρόταση της Χελμέπ. Είναι το βραβείο βιώσιμης ανάπτυξης στην αυτιλιακή βιομηχανία. Χορηγός είναι η Μάριχεμ Μάριγκάσης. Και θα ήθελα να καλέσω την κυρία Ιωάννα Μεϊμέτη, που είναι CEO της Μάριχεμ, να έρθει στο βήμα να μας μιλήσει. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Κύριε Υπουργέ, κύριε Υπουργέ, Ναύαρχε, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να συγχαρώ τα ναυτικά χρονικά, τον Ηλία Μπίσια, το Ίδρυμα Εκατερίνης Λασκαρίδη για τα πολυετή χρόνια, 15 στο σύνολο, που είναι τα βραβεία Ευκράντη. Είναι ιδιαίτερη τιμή και χαρά μου να απονείμω το ενοειδηθέν βραβείο της Χελμέπα, η οποία εμπράκτως εδώ και 41 χρόνια καλλιεργεί και προάγει την περιβαλλοντική συνείδηση στην ελληνική ναυτιλιακή κοινότητα. Σας ευχαριστώ πολύ. Πάμε παρακαλώ να δούμε το βίντεο. Το βραβείο Ευκράντη 2022 για τη βιώσιμη ανάπτυξη στην ναυτιλιακή βιομηχανία απονέμεται στον καθηγητή Μιχάλη Σκούλο. Ο Μιχαήλ Σκούλος είναι ομότιμος καθηγητής χημίας, περιβάλλοντος και ωκεανογραφίας. Ιδρυτής και πρώτος διευθυντής του Εργαστηρίου Χημίας Περιβάλλοντος του ΕΚΠΑ. Ο καθηγητής Μιχαήλ Σκούλος είναι διδάκτορ χημίας του ΕΚΠΑ και διδάκτορ ωκεανογραφίας του Πανεπιστημίου Λίβερπουλ. Η συμβολή του στην ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα επεκτείνεται σε πολλούς τομείς που άπτονται εκτός της χημικής ωκεανογραφίας, θαλάσσιας ρήπανσης και θαλάσσιων πόρων, σε ποτάμια, λιμναία και χερσαία συστήματα. Η φετινή χρονιά αποτελεί την πρώτη κατά την οποία θεσπίζεται το βραβείο Ευκράντη για τη βιώσιμη ανάπτυξη στην ναυτιλιακή βιομηχανία. Η αναγόρευση του καθηγητή Σκούλου προήλθε έπειτα από επιλογή του Διοικητικού Συμβουλίου της Χελμέπα με γνώμονα την επιδεκαετίες σημαντική και πολύπλευρη προσφορά του στη μελέτη και προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς. Στην απόφαση της Κριτικής Επιτροπής βάρινε επίσης η διαχρονική προσφορά του καθηγητή Σκούλου σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες, αλλά και η ενημέρωση του ευρύτερου κοινού σχετικά με τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης από ποικίλες θέσεις και φόρα. Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της Χελμέπα, χαιρόμαστε που συμμετέχουμε στα βραβεία Ευκράντη και έχουμε την ευκαιρία να προτείνουμε τον νικητή για την κατηγορία βιώσιμης ανάπτυξης στην ναυτιλιακή βιομηχανία. Ο καθηγητής, κ. Μιχάλης Σκούλος, είναι πρωτοπόρος και αυθεντία στα θέματα βιώσιμης ανάπτυξης και αειφορίας. Η Χελμέπα βραβεύει σήμερα έναν δικό της άνθρωπο. Είχε την τύχη να έχει τον καθηγητή δίπλα της, στο πλευρό της από την ίδρυσή της 41 χρόνια πριν και κατ' επέκταση να εμπλουτίσει το έργο μας προς αυτή την κατεύθυνση. Σήμερα, που η παγκόσμια κοινότητα εστιάζει στη βιώσιμη ανάπτυξη, η Χελμέπα συνεχίζει να έχει ως επιστημονικό σύμβουλο μια τόσο σημαντική προσωπικότητα, διεθνώς αναγνωρισμένη, τον καθηγητή μας να μας καθοδηγεί με τη γνώση και την εμπειρία του στη δέσμευσή μας να κληροδοτήσουμε στις επόμενες γενιές ένα βιώσιμο μέλλον. Αγαπητέ καθηγητά, εκ μέρους όλων μας στο Διοικητικό Συμβούλιο, θερμά συγχαρητήρια. Και για να πάρω την πάσα από την κυρία Παλιού, αγαπητέ καθηγητά, σας περιμένουμε στο βήμα. Από το πλάι καλύτερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστώ ιδιαίτερα, κύριε Υπουργέ, κυρία Υφυπουργέ. Κάνατε και ιδιαίτερη μνήμα στην βιώσιμη ανάπτυξη, που εγώ προτιμώ να την λέμε αειφόρο. Είναι η καλύτερη μετάφραση του sustainable development. Αη φέρει καρπούς και ουσιαστικά συνδέει το περιβάλλον, την οικονομία και την κοινωνία, με ένα όμως, με μια προϋπόθεση, ότι υπάρχει καλή διακυβέρνηση. Και αυτή τη διακυβέρνηση, ενώ αφορά συλλογικότητες, αφορά επίσης ηγέτες, σαν τους ηγέτες οι οποίοι
υπάρχουν σήμερα και τιμήθηκαν και τιμούνται από τα βραβεία Ευκράντη, για τα οποία συγχαίρω τα ναυτιλιακά χρονικά. Ευχαριστώ θερμότατα την ΕΛΜΕΠΑ για την τιμή της πρότασης και θα ήθελα να πω μία ακόμη λέξη. Η αίσθηση της ανάγκης για τη βιώσιμη ή μάλλον την αηφόρο ανάπτυξη είναι γιατί είναι μονόδρομος. Δεν έχουμε καμία άλλου είδους ανάπτυξη που να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα του μέλλοντος. Και όταν παίρνουμε τις σχετικές αποφάσεις, είτε ως συλλογικότητες, είτε και ως μοναχικοί πολλές φορές ηγέτες, πρέπει να θυμόμαστε πάντα και κυρίως τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας, από τα οποία έχουμε δανειστεί ουσιαστικά τα αγαθά αυτού του περιβάλλοντος. Ευχαριστώ πάρα πολύ.